Bonsoir à tous. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Βρισκόμαστε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Απόψε είναι μεγάλη χαρά που έχουμε μαζί μας, απευθείας από το Παρίσι, τη συγγραφέα Λεϊλάς Λιμανή, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της σύγχρονης γαλλικής λογοτεχνίας, η οποία έχει τιμηθεί με το βραβείο Γκονκκούρ 2016. Σίγουρα θα θέλαμε να έχουμε την Λεϊλά Σλιμανή στην Ελλάδα, αλλά αυτό δεν γίνεται εξαιτίας της γενικότερης κατάστασης στην οποία βρίσκεται όλο ο κόσμος. Είμαι ο Γρηγόρης Μπέκος, δημοσιογράφος στο Βήμα, προσπαθήσω να διευκολύνω όσο το δυνατόν αυτή την online συνάντηση με την κυρία Σλιμανή. Θα συζητήσουμε για την ιδιαίτερη συνθήκη της πανδημίας του κορονοϊού και βεβαίω για το λογοτεχνικό της έργο. Πριν να υποδεχτούμε την κυρία Σλιμανή εκ μέρους όλων μας και εκ μέρους όλων όσων παρακολουθούν διαδικτυακά, θα ήθελα να σας εξηγήσω πώς θα διεξαχθεί η συζήτησή μας. Θα κάνω ερωτήσεις στα ελληνικά και η συγγραφέα θα απαντήσει στα γαλλικά. Για την ταυτόχρονη μετάφραση, ευχαριστούμε την κυρία Ευγενία Μουτσοκούλου. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι στο τέλος της συζήτησης οι θεατές μας θα μπορούν να θέσουν τις ερωτήσεις τους στην κυρία Σλιμανή. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Θα πω μόνο κάτι τώρα στα ελληνικά τι μπορείτε να μας παρακολουθείτε μέσα από την ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου IFG.gr και ζωντανά στο Facebook. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τις ερωτήσεις σας στα σχόλια του live στο Facebook, καθώς και στο Twitter με το hashtag LilaSlimaniIFG. Ξεκινώ με την πρώτη ερώτηση προς τη Λιλά ναι, Σλιμανή. Αρχίζω με το σήμερα και θα ήθελα να τη ρωτήσω πώς βλέπει την κατάσταση στη Γαλλία σήμερα, ύστερα από τόσους μήνες πανδημίας τι κλίμα επικρατεί στη Γαλλία δεδομένου ότι όλοι ανησυχούμε ιδιαίτερα παντού για αυτό το περίφημο δεύτερο κύμα αυτής της πανδημίας που μας περιμένει αυτό το χειμώνα hey bien, écoutez, comme όπως και σε πολλές άλλες χώρες στον κόσμο. Το κλίμα είναι αρκετά βαρύ, επικρατεί μια ανησυχία στη Γαλλία. Ανησυχία γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε προβολές στο μέλλον. Δεν ξέρουμε με τι θα μοιάζουν οι μήνες που έρχονται, αλλά ήδη αισθανόμαστε ότι το δεύτερο κύμα είναι πολύ κοντά και ίσως είναι ήδη εδώ. Τα νοσοκομεία αρχίζουν και πάλι να υποδέχονται πολλούς ασθενείς. Υπάρχει επίση η αίσθηση ότι η οικονομική ζωή θα είναι όλο και πιο πολύπλοκη και για τους καλλιτεχνικούς συντελεστές θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν πλέον στο σινεμά, στο θέατρο σε όλους τους τομείς λοιπόν της ζωής, είτε πρόκειται για τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, για τα άτομα που εργάζονται και που χρειάζονται να πάνε στο χώρο εργασίας τους και παίρνουν κινδύνους, είναι πολύπλοκο και για όσους εργάζονται στο σπίτι τους έχουν ένα μεγάλο αίσθημα μοναξιάς όλα είναι δύσκολα στο πολιτικό, στο ψυχολογικό επίπεδο είμαστε κουρασμένοι και πολύ ανήσυχοι Κύριε λιμανι τους συγγραφείς στον καιρό της πανδημίας θα μπορούσαμε να τους χωρίσουμε και αυτό το λέω κάπως καταχρηστικά για την οικονομία τη της κουβέντας σε δύο βασικές κατηγορίες σε αυτούς που συνέχισαν να γράφουν αυτά που έγραφαν και σε αυτούς που ξαφνικά κατά κάποιο τρόπο μπλόκαραν να δυνατούσαν να γράψουν το οτιδήποτε μέσα σε αυτή την κατάσταση. Ε, και το ερώτημα προς εσάς είναι πώς αποφασίσατε τον Μάρτιο του 2020 να αρχίσετε να δημοσιεύετε αυτά τα κείμενα, αυτά τα κομμάτια το, που συνθέτουν το ημερολόγιο του εγκλισμού, το ημερολόγιο καραντίνας στην εφημερίδα Le Monde. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς άρχισε αυτό. Yeah, moi. Α, ακούστε, εγώ δεν ξέρω να κάνω κάτι άλλο από το να γράφω. Είναι περισσότερο από επάγγελμα. Είναι η ζωή μου και δεν έχω άλλη επιλογή να γράψω ή να μην γράψω. Είναι αντιστοιχή στο να αναπνέω. Το πρωί ξυπνάω και αναπνέω και γράφω. Όταν λοιπόν ήρθε η πανδημία ε, και ο εγκλισμός κυρίω, ε, κατάλαβα ότι δεν θα μπορούσα να επιβιώσω αν δεν ε, βρίσκα χρόνο να γράψω και όπως πολλοί συγγραφείς ε, με κάλεσαν να γράψω ένα ημερολόγιο του εγκλισμού και τελικά δέχτηκα την πρόταση της εφημερίδας Le Monde και ένα ημερολόγιο από λογοτεχνική άποψη είναι κάτι το ενδιαφέρον ένα ημερολόγιο είναι ένα τεστ κοινό, πρέπει να γράψετε πράγματα σχετικά με την καθημερινότητα, αν διαβάσετε το ημερολόγιο της Virginia Woolf ή, ή, ή του Σοντερμαγά και όλα τα ημερολόγια των μεγάλων συγγραφέων, ε, λένε τι τρώνε, λένε, μιλάνε για τις ημορροίδες τους, μιλάνε, λένε ότι δεν κοιμήθηκαν πολύ καλά για τις σεξουαλικές σχέσεις που δεν πήγαν πολύ καλά, είναι συχνά λεπτομέρειες από την καθημερινή ζωή, πολύ κοινότοπα και δεν είναι ούτε πολιτικά ούτε λογοτεχνικά και μου άρεσε αυτή η άσκηση, να θέσω επί χάρτου ε, αυτό που μου συμβαίνει το πρωί, οι πρώτες ιδέες που έχω στο μυαλό μου. Σας, ε, σας έκανε κάτι εντύπωση από τα σχόλια που είχατε για αυτό το ιδιαίτερο ημερολόγιο? No, Όχι, καθόλου δεν εντυπωσιάστηκα πρώτον γιατί η κακία δεν, είναι, δεν εντυπωσιάζει και όχι γιατί ο καθένας έχει το δικαίωμα να σκέφτεται ότι θέλει και πολλοί πολλά άτομα μπορεί και να μην κατανοούν τον σκοπό ενός τέτοιου κειμένου και βρίσκω ότι είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι σήμερα τα, οι άνθρωποι θεωρούν τους συγγραφείς ή τους συγγραφείς σαν και εμένα αυτό που εκπροσωπώ κάποιος που έχει την τύχη να κάνει αυτή τη δραστηριότητα, το επάγγελμα του και είναι προνομιούχη που θεωρούνται σήμερα ίσω ε, ε, ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε και ή πρέπει να μιλάμε μόνο στο όνομα αυτών που δεν έχουν φωνή, που είναι αόρατοι. Αλλά αν μιλάμε για τον εαυτό μας αυτό θεωρείται λίγο μη νόμιμο, και, και βεβαίω αυτό είναι θλιβερό γιατί η λογοτεχνία είναι μια προνομιούχα δραστηριότητα και πάντα έτσι θα είναι και το να προσάρτησε έναν συγγραφέα να είναι λίγο. Ε, να έχει μονέ με τον εαυτό του. Είναι σαν να λέμε σε έναν μποξέρο ότι είναι βίαιο, δεν έχει νόημα. Γνωρίζω ότι γνωρίζουμε όλοι ότι για μια συγγραφέα. Ε, που είναι συνηθισμένη στη μοναξιά γιατί αυτό είναι το προαπαιτούμενο της εργασίας της πρέπει να είναι μόνη για να γράφει ο περιορισμός η καραντίνα ίσως και να μην προκαλεί όντως σημαντικές διαφορές στην καθημερινότητά της Ωστόσο, θα ήθελα να μου πείτε, κυρία Σλιμανή, τι ήταν αυτό, α πούμε, το πιο βασικό, το, το πιο θεμελιώδε, που κατά τη γνώμη σα αποκάλυψε αυτή η πανδημία όλου αυτού του μήνε. Ε, σε ένα επίπεδο συλλογικό, αν θέλετε, για τον τρόπο που ζούμε, για τον τρόπο που έχουμε δομήσει τι κοινωνίε μα. Εγώ δεν νομίζω ότι απεκάλυψε κάτι καινούριο. Νομίζω ότι επιτάχινε τάσεις που προϋπήρχαν... που υπήρχαν ήδη... και θεωρώ ότι όλοι... Είμαστε, είχαμε συνείδηση... ότι ζούσαμε σε έναν κόσμο... γεμάτο ανισοτήτων... σε έναν κόσμο... Ε, όπου μας παρακολουθούσαν... Ε, 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 ξέραμε όλοι... ότι ζούσαμε σε έναν κόσμο... όπου κλεινόμαστε όλο και περισσότερο... στον αυτό μας... Ε, στο, στο σπίτι μας... όπου μπορούμε να μείνουμε σπίτι μας... να παραγγείλουμε φαγητό... Να να δούμε μια ταινία, να συναντήσουμε κάποιον, να παραμείνουμε μπροστά στον υπολογιστή μα χωρί να ακουνηθούμε. Όλα αυτά προπήρχαν, αλλά η πανδημία τα ενίσχυσε και ενίσχυσε και τι δυσκολίε και τι ανισότητε, ιδιαίτερα για του φοιτητέ, για τα παιδιά. Προέβαλε επίση το γεγονό ότι εδώ και 30 χρόνια στι δυτικέ δημοκρατίε αλλά και αλλού Είχαμε όλο και περισσότερο εγκαταλείψει επενδύσεις σε βασικούς τομείς της ζωής μας, στη δημόσια υγεία, την παιδεία, την δικαιοσύνη. Θεωρήσαμε ότι θα μπορούσαμε να επαναπαυθούμε πάνω στον ιδιωτικό τομέα και να μην εξαρτώμαστε από αυτούς τους πυλώνες, αλλά χωρίς αυτούς τους πυλώνες δεν γίνεται. Δεν νομίζω ότι έδειξε κάτι καινούριο, αλλά μας έφερε αντιμέτωπους με κάτι που δεν θέλαμε να δούμε. Ε, συμφωνείτε φαντάζομαι ότι από αυτά που ε, βασίζουμε σε αυτή την απάντησή σας την πρόσφατη ε, δεν αποκάλυψε κάτι καινούργιο η πανδημία αλλά υπογράμμισε, νομίζω θα συμφωνήσουμε και μια ταξική διάσταση στις συντητικές κοινωνίες που ίσως, ίσως ή όχι και τόσο πολύ να μην συζητή το τα τελευταία χρόνια. Να ήταν ένα πράγμα το οποίο να μην καταφέρναμε να το συζητήσουμε περισσότερο. Τι λέτε κύριε Σιλμανή. Oui, évident. Ναι, είναι προφανέ ότι αυτή η πανδημία έδειξε ότι πάλι των τάξεων δεν έχει λήξει. Και όσο πιο φτωχό είναι κανεί, όσο πιο επισφαλή, όσο ζει σε λαϊκέ γειτονιέ, έχουμε περισσότερε δυνατότητε να ασθενήσουμε και να, να πεθάνουμε. Γιατί υπάρχουν οι λεγόμενε συνοσυρότητε, είμαστε πιο αρρωστοί, πιο κουρασμένοι από το μέσο όρο και το γεγονός ότι τα παιδιά που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο έχουν γονείς που δεν είναι, ίσως δεν έχουν τη δυνατότητα να τους βοηθήσουν στο σχολείο ή που δεν έχουν το ίντερνετ με την ίδια ποιότητα των ατόμων που ζουν σε καλύτερες συνοικίες και όσο πιο φτωχός είναι κάποιος και τόσο πιο εγκλισμένος και άμα βρίσκεται κανείς σε δύσκολες οικονομικές ε, καταστάσεις άτομα που δουλεύουν ε, ως βοηθεί στα νοσοκομεία, ε, ταμείε στα καταστήματα, άτομα που χρειαζόμαστε τόσο πολύ στην καθημερινότητα, αλλά που πληρώνονται πολύ λίγο και δεν ε, χαίρουν ιδιαίτερη εκτίμηση. Αυτά τα άτομα βρέθηκαν στο μέτωπο, στο, στην, ε, στη σκηνή, και αυτά τα άτομα ε, αντιμετ... εκτέθηκαν και περισσότερο και με την πανδημία τα άτομα που ανήκουν στην ανώτερη τάξη και που έχουν τη δυνατότητα της τηλεργασίας που μπορούν να εργαστούν από τον υπολογιστή τους και να έχουν συναντήσεις με άτομα στην Νέα Υόρκη όπως το κάνουμε εμεί σήμερα μπορούν να συνεχίζουν να μορφώνονται βλέποντας ταινίε και που να έχουν τον χρόνο να το κάνουν. Το προνόμιο είναι επίση ο χρόνο και να ξέρει κανεί τι να κάνει τον χρόνο αυτόν και βεβαίω όλο αυτό ενίσχυσε πολύ τι ανισότητες. Έχει ενδιαφέρον να ερωτηθεί μία συγγραφέας για το επόμενο ζήτημα, κυρία Σλιμανή. Ε, το επόμενο κακό πράγμα είναι μάλλον διαταξικό, θα έλεγα. Και το ερώτημα είναι πώς εξηγείτε εσείς αυτή την άρνηση πολλών ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο, και στη Γαλλία και στην Ελλάδα βεβαίως, παντού, να αποδεχθούν την ύπαρξη αυτού του ιού. Το γεγονός δηλαδή ότι αρνούνται την επιστήμη και αποδέχονται διάφορα πράγματα, αποδέχονται θεωρίες νομοσίας λιγότερο ή περισσότερο εξωφρενικές, κάτι που βεβαίως περιπλέκει τα πράγματα και πολιτικά και κοινωνικά θα προσέθετα εγώ. Τι τι, τι νομίζετε; Ça me surprend pas du tout. Δεν με εκπλήσει καθόλου α, αυτό. Υπήρχε πάντοτε σε σχέση με τα με σοβαρά γεγονότα που πάντα συμβαίνουν: ε, επιδημίε, σοβαρά ατυχήματα, σεισμοί, ε, πυρκαγιέ. Ε, ε, η Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά τη μυθολογία όταν δεν κατανοούμε ένα γεγονός γιατί βρέχει, γιατί φυσάει ο άνεμος, γιατί γίνονται σεισμοί. Επινοούμε ιστορίες. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι από αυτό. Απέναντι στον φόβο επινοούν ιστορίες. Και βεβαίως θα αναπτύξουν περισσότερο... Σε, στον ορθό λόγο ε, αλλά η επιστήμη δεν θα μπορεί ποτέ ε, ε, να ε, 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 ηρεμήσει πλήρως τους φόβους μας και δεν είναι, είναι, δεν εκπλήσει ότι κανείς στρέφεται προς τις θεωρίες συνωμοσία και προς αφηγήσεις ε, αφηγήματα ότι μας χειραγωγούν ε, και δεν με εκπλήσει καθόλου λοιπόν αυτό και ιδιαίτερα, επειδή είμαι μυθιστογραφό και έχει να κάνει με την ικανότητα των ανθρώπων να επινοούν ιστορίε. Θα ήθελα τώρα να φύγουμε από την πανδημία του κορονοϊού και να μιλήσουμε για το έργο σα προφανώ. Ε, θα, θα ξεκινήσω από το πρώτο σα μυθιστόρημα, που στα γαλλικά έχει τίτλο Dans le jardin de l'Ocre. Ε, το οποίο κυκλοφόρησε τη ΣΕΚΤΑ Γκαλιμάρ το 2014, αυτό το μισθόρυμα, κυρία Λιμανή έχει στο επίκεντρο του ε, μια γυναίκα, την ηρωίδα σα, την Αντέλ, η οποία είναι σεξουαλική. Και αναρωτιέμαι, αναρωτιέμαι πώ επιλέγει τελικά ε, μια νέα συγγραφέα τότε να κάνει τον τεμπούτο του στα γράμματα με ένα τέτοιο θέμα. Αισθανόσασταν ότι το θέμα. Αυτό ήταν ακόμα κάπως ταμπού ή ας πούμε ότι δεν το είχε διερευνήσει αρκετά η λογοτεχνία. Πως φτάσατε να βγάλετε αυτό το πρώτο βιβλίο; Αν όχι δεν όχι, όχι, δεν το έγραψα γιατί θεωρούσα ότι ήταν ταμπού ή ότι η λογοτεχνία δεν το είχε διερευνήσει. Δεν με ενδιαφέρε. Ε, δεν το επέλεξα εγώ. Το, το θέμα με επέλεξε. Κάποια στιγμή αφηγήθηκα αυτή την ιστορία, αλλά δεν σκέφτηκα αν θα προσφέρω κάτι στη λογοτεχνία. Τότε εκείνη την εποχή ζούσα στο 18ο διαμέρισμα του Παρισιού όπου υπάρχουν πολλά σεξ σοπ, πολλά έτσι, τέτοια καταστήματα, οι που περιμένουν άντρε και τη νύχτα έκανα βόλτες σε αυτή τη συνοικία που ενίοτε έτσι είναι τρομακτικό, ενίοτε σαγηνευτικό και άρχισα να φαντάζομαι αυτή τη γυναίκα, την Αντέλ. Ήθελα επίσης να φηγηθώ την ιστορία μιας γυναίκας αντί ηρωίδας. Μια γυναίκα που δεν είναι αυτές τις δυνατές γυναίκες που προβάλλονται σήμερα και που θέλουν να κυριαρχήσουν στη ζωή τους αλλά περισσότερο μια παθητική και λίγοτε μια γυναίκα που θέλει να είναι κούκλα λίγο και με διέφερε αυτή η ιδέα μιας γυναίκας που θέλει να είναι αντικείμενο και αυτό θέλησα να διερευνήσω και όταν ξεκινώ ένα βιβλίο δεν με ενδιαφέρει καθόλου το, το θέμα με την δημοσιογραφική έννοια. Ε, ενδιαφέρεστε κυρίως όταν ξεκινάτε να γράφετε, ενδιαφέρεστε για ένα άτομο, πώς δίνεται, πού μένει, ποιοι είναι οι φίλοι του, αυτό το με ενδιαφέρει και αυτό περιέγραψα με το δεύτερο μυθιστόρημά σα, Λίλα Σλιμανί, το Σανσον Ντού, ε, το μυθιστόρημα για το οποίο βραβευτήκατε με το βραβείο Γκονκούρ το 2016, φτάσατε στη λογοτεχνική κορυφή τη Γαλλία σε αρκετά νεαρή ηλικία. Ε, αναρωτιέμαι, θα, θα, κάνω σε δύο κομμάτια αυτή την ερώτηση. Αυτό το βραβείο τελικά αλλάζει του συγγραφεί, όποτε και να το πάρουν, ή του αλλάζει. Εμεί έχουμε την αίσθηση ότι του αλλάζει κατά κάποιο τρόπο. Alors, je sais pas, Δεν ξέρω αν αλλάζει του συγγραφεί, αλλά αλλάζει ίσω την εικόνα που έχετε εσεί λίγο. Και είναι πολύ σημαντικό βραβείο στη Γαλλία. Είναι ένα βραβείο με μεγάλη εμβέλεια και όταν το απέκτησα εγώ δεν το είχα πολύ καταλάβει αλλά που έχει χέρι και ιδιαίτερη φήμης και στο εξωτερικό και τότε πολλά, πολύ εκδοτικοί και αρχίζουν να σας προσκαλούν και να ζητούν να αγοράσουν το βιβλίο στην περίπτωσή μου ήταν λίγο ιδιαίτερο ήμουν η δεύτερη γυναίκα και η πρώτη γυναίκα από το Μαγκρέμπ και η νεότερη ήμουν έγκυος και εκπροσωπούσα ίσω κάτι το ιδιαίτερο και υπήρξε έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκ μέρου των media και άλλαξε το, το καθεστώ μου ως συγγραφέα και την εικόνα μου. Αλλά ελπίζω να μην με άλλαξε εμένα. Θέλω να πω σε αυτού που μα ακούν ότι το γλυκό τραγούδι, όπω έχει μεταφραστεί το, το βιβλίο σα στα ελληνικά και η κυκλοφορία τη εκδόση Ψυχογειό, μετάφραση Τιτίκα Δημητρούλια, λέω τα βιβλιογραφικά στοιχεία για να μπορούν οι, οι όσοι μας ακούν να μπορούν να αναζητήσουν, όσοι δεν το έχουν κάνει ήδη δηλαδή το βιβλίο σας. Ε, θέλω να πω σε όσους δεν το έχουν διαβάσει τυχόν, ότι οι πρώτες σελίδες του βιβλίου ε, είναι από αυτές που στοιχιώνουν έναν αναγνώστη. Ε, μαθαίνουμε τι έχει συμβεί, ε, είναι ένα θρίλερ στο οποίο μαθαίνουμε τι έχει συμβεί στις πρώτες σελίδες και από εκεί και πέρα θα έλεγα, οι συγγραφέα μας περιγράφει πώς οδηγηθήκαμε ίσως, σε αυτή την πρώτη συγκλονιστική πραγματικά σκηνή του βιβλίου. Εδώ έχουμε στην καρδιά της πλοκής, στο Σανσόν Του, στο γλυκό τραγούδι, μία διπλή πεδοκτονία. Ε, δολοφόνος είναι μία νταντάι και ε, η οποία έχει σχωρήσει στη ζωή ενός ζευγαριού, ε, ενός σύγχρονου ζευγαριού, το οποίο ε, ζει στο Παρίσι και έχει και αυτό τις αγωνίες του. Ε, θα επιμείνω λίγο τώρα πάλι σε σχέση με τη θεματολογία σας κυρία Σλιμπανή, είναι, είναι και αυτό ένα κάπως, προ, όχι προκλητικό ακριβώς, αλλά ένα παράξενο θέμα για, για να συνεχίσει μία συγγραφέα στην καριέρα της. Ε, αλλά έχω την αίσθηση ότι επιλέγετε τις ίδιες θέματα για να φωτίσετε κάποια άλλα πράγματα, ενδεχομένως. Αν ισχύει στην περίπτωση του, του βραβευμένου σας βιβλίου αυτό, τι θέλατε ακριβώς να, να φωτίσετε για μας με το «Chassons Α <Διζόμαστε> πούμε ότι σε όλα τα μυθιστορήματά μου ενδιαφέρομαι για του μηχανισμού τη κυριαρχία, ο τρόπο με τον οποίο κυριαρχούμε και κυριαρχούμαστε. Ό,τι γίνεται στην θέση αυτού που ταπεινώνεται και εκείνου που ταπεινώνει και όλα αυτά ε, φτάνουν έτσι με έναν τρόπο χωρί να το καταλάβουμε πολύ καλά. Και όταν ε, γέννησα το, το, το παιδί μου, το γιο μου και προσέλαβα μια νταντά βρέθηκα λοιπόν σε ένα δωμάτιο να συναντώ γυναίκες οι οποίες ήταν μεγαλύτερες από μένα και με μεγαλύτερη εμπειρία σε σχέση με τα, την ανατροφή των παιδιών αλλά ταυτόχρονα εγώ ε, 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 τις εξέταζα εγώ θα τις πλήρωνα εγώ θα τους έδινα τις ε, εντολές και βρήκα αυτή την ιεραρχική σχέση πολύ ιδιαίτερη αισθάνθηκα πολύ άβολα σε αυτή τη σχέση... και αυτό θέλησα να διηγηθώ... θέλησα... να φυγηθώ πως δύο άτομα που... Ε, δείχνουν ότι όλα πάνε καλά... Ε, και που βρίσκονται υποτίθεται σε σχέσης ισότητας... θα δούνε μία... κατάσταση που να... φτάσει σε... σε ακραία βία... με ενδιαφέρει λοιπόν ο μηχανισμός της... κυριαρχίας και αυτό αυτό το που θέλουμε πάντα να, να, να σώζουμε το φαίνεσθε θα ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο ε, θέλω να ρωτήσω εσάς προσωπικά διότι δεν ξέρω αν ισχύει τελικά ε, και σε αυτά τα δύο βιβλία ε, που, για τα οποία συζητήσαμε μόλις το πρώτο και το δεύτερο ε, έχει γραφτεί ότι στην πρώτη περίπτωση κατά κάποιο τρόπο εμπνευστήκατε από την περίπτωση στο Σκάν τότε και στην δεύτερη περίπτωση, κάτι που νομίζω ότι είναι σαφέ, ότι εμπνευστήκατε από πραγματικό περιστατικό στι ΗΠΑ. Ε, δεν θα ήθελα να μου πείτε τόσο αν ισχύει, γιατί μα, πιθανότητα ισχύει, αλλά θα ήθελα να, να μάθω πώ μια συγγραφέα αυτά τα πράγματα τα επεξεργάζεται, τι σκέφτεται, τι αγωνία έχει για να τα μετα, μεταπλάσει, να τα βάλει σε ένα μυθιστόρημα. Γενικά έχω μια ιδέα αρχικά, ξέρω ποια ατμόσφαιρα θέλω να δημιουργήσω στο μυθιστόρημα, με τι μοιάζει λίγο ο ήρωας, η ηρωίδα, και τότε εγώ διαβάζω, κοιτάζω γύρω μου και ξαφνικά κάτι θα μου κάνει ένα κλικ και στην περίπτωση στον κήπο του δράκου, ε, αμέσως μετά από τη σύλληψη του Ντομινίκ Στροσκάν σε ένα περιοδικό υπήρχε ένα άρθρο σχετικά με την σεξομανία γιατί τότε ε, λεγόταν ότι ο Ντομινίκ Στροσκάν έπασκε από σεξομανία και έτσι ανακάλυψα αυτή την παθολογία και στην περίπτωση του γλυκού τραγουδιού ήθελα να αφηγηθώ μια ιστορία, την ιστορία μιας νταντάς και πάλι κοίταξ, διάβασα λοιπόν αυτό το άρθρο για αυτό το γεγονό που έγινε στη Νέα Υόρκια και κατάλαβα ότι έπρεπε έτσι να ξεκινήσω το βιβλίο με τη ε, δολοφονία των δύο παιδιών. Μοιραία, κατευθυνόμαστε, κυρία Σλιμανή, στη σχέση σα με τη δημοσιογραφία. Ε, θα ήθελα να σταθώ στο περάσμά σα από τη δημοσιογραφία διότι πρέπει να σας πω ότι ανήκετε στις ε, ελάχιστες περιπτώσεις των σύγχρονων ξένων συγγραφέων που μεταφράζονται στα ελληνικά, οι οποίοι, ε, των οποίων μεταφράζονται και έργα μη μυθοπλαστικά, έργα ας πούμε δοκιμιακά επίσης. Ε, να σημειώσω εδώ ότι κυκλοφορούν ήδη στα ελληνικά δύο τέτοια βιβλία της Λιλάς Λιμανή. Το ένα α, λέγεται «Louis Diable dans le détails» «Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», κυκλοφορεί από το στερέωμα και το σεξ και ψέματα η ζωή, η σεξουαλική ζωή στο Μαρόκο. Αυτά τα δύο βιβλία το 16 και το 17 εκδόθηκαν στη Γαλλία Το ερώτημα κυρία Σλιμανή είναι γιατί μπήκατε στη δημοσιογραφία και γιατί την εγκαταλείψατε Πολύ απλά ναι, μπήκα στη δημοσιογραφία γιατί αντιστοιχούσε τότε, εκείνη την εποχή, σε αυτό που ήθελα σαν επάγγελμα. Ήθελα να γράψω, ήθελα να ταξιδέψω, ήθελα να μάθω και να συναντήσω ανθρώπου. Οπότε το να είμαι δημοσιογράφο μου επέτρεπε να τα κάνω όλα αυτά και δούλεψα σε μια εφημερίδα που λεγόταν Jeune Afrique και ήθελα επίση να έρθω σε επαφή με το Μαγκρέμπ, με, με τη χώρα μου και να κα, κατανοήσω καλύτερα τι συμβαίνει στη χώρα μου, στην περιοχή μου. Ήταν η δεκαετία το 2008 που δούλεψα στη, στο περιοδικό Jeune Afrique. Ε, τότε στο, στο Μαρόκο υπήρχε έτσι κάτι σαν μοβίδα όπως λέμε στα Ισπανικά, έτσι μια απελευθέρωση στον χώρο του πολιτισμού και όλα αυτά με ενδιέφεραν και έτσι ξεκίνησα λοιπόν να είμαι δημοσιογράφος, ιδιαίτερα ρεπόρτερ και πήγε, ταξίδευα σε αυτές τις χώρες και ήταν ένα σκέλος της δουλειά μου που μου άρεσε πάρα πολύ. Το δύσκολο για μένα είναι ότι είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί μεγάλη δέσμευση και πολύ χρόνο ε, όταν κάνει κανεί ρεπορτάζ και όταν έγινα μητέρα κατάλαβα ότι αυτό ήταν δύσκολο να περνάω δύο εβδομάδες στο εξωτερικό και ταυτόχρονα να, να ασχολούμαι με το παιδί μου. Αλλά επίσης ε, 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 ένιωσα άβολα γιατί ε, ανακάλυπτα απίθανα πράγματα, πο, πολύπλοκα και ε, διέθετα πάρα πολύ λίγες λέξεις για να τα περιγράψω και ενώ θα ήθελα να μπορώ να το περιγράψω σε, με πάρα πολλές λέξεις και αυτό μου έδωσε λοιπόν, ε, με οθήσε να εγκαταλείψω την δημοσιογραφία για να μπορέσω να, γράψω, ε, να περιγράψω όλα αυτά με περισσότερο από 3.500 λέξεις. Και είχατε και προσωπική εμπειρία από αυτό που έμεινε μετά στην ιστορία ως αραβική άνοιξη στο Μαγκρέμπ, σε χώρες του Μαγκρέμπ <Ριζεύει> ναι, ναι. Παρακολούθησα το, την Αραβική Άνοιξη στην την Ισία και ήταν μια άκρο ενδιαφέρουσα εμπειρία γιατί το να παρακολουθεί κανεί ω δημοσιογράφο όλη αυτή την εξέλιξη κατευθείαν έβλεπα κάθε μέρα να ανεβαίνει η κοινωνική έντος, ένταση, η αστυνομική ένταση και είδα αυτό το, -κλικ, το κλικ που γινόταν, και αυτή τη χώρα τη γνώριζα. Πήγαινα πολλά χρόνια εκεί και ήταν ε, εκπληκτικό ότι συνέβαινε αυτό. Ε, ενώ το λέγαμε, τα πράγματα δεν πάνε άλλο. Και, και έτσι ξαφνικά, μια μέρα, ε, όλα τελείωσαν και οι άνθρωποι λένε: Δεν αντέχουμε άλλο, και βγαίνουν στον δρόμο. Το, το έζησα αυτό, αυτή τη στιγμή της χαράς, της έντονης χαράς, όπου ο, όλος ο κόσμος στην Ελεοφόρο Μπουργκιμπά ε, είχε ξεχυθεί και είναι σκηνές ε, που δεν ξεχνιούνται. Και για, για εμένα ήταν μια στιγμή ιδιαίτερης περηφάνειας ε, μεγαλώνοντας ε, εγώ σε, σε έναν κόσμο που είχε σημαδευτεί από τον πόλεμο, την άνοδο του Ισλαμισμού, τις δικτακτορίες και το να παρακολουθώ αυτή την, αυτές τις επαναστάσεις για τη δημοκρατία, όπου συμμετείχαν αγόρια και κορίτσια χωρίς θρησκευτικό χαρακτηριστικό ήταν κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Ε, θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό. Άρα, ένας, ε, μια συγγραφέας στο μέλλον που έχει κάνει δημοσιογραφία χωριστά ή θα λέγατε κάτι ενδεχομένως στο, στη δημοσιογραφική εργασία, κυρία Σλυμμανή. Α, Ε, βέβαια, σίγουρα. Μου επέτρεψε να ανοιχτώ στον κόσμο, να, σε κάποια πραγματικότητα της καθήκης καθημερινής ζωής και έμαθα να ακούω τους άλλους και να, 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 να δωμώ μια ιστορία από τις αφηγήσεις των άλλων και ανέπτυξε ιδιαίτερα την παρατηρητικότητά μου. Γιατί κάποιο για να είναι καλό δημοσιογράφο καλό ρεπόρτερ, πρέπει να έχει παρατηρητικότητα, να είναι ικανό να δει ακόμα και πολύ μικρέ λεπτομέρειε, γιατί αυτέ οι μικρέ λεπτομέρειε θα είναι σημαντικέ σε ένα ρεπορτάζ. Και οφείλω πολλά λοιπόν στη δημοσιογραφία. Θα ήθελα να σταθώ στα βιβλία, τα... την αρθογραφία που. Μπορεί κανείς να τα διαβάσει και ως δοκίμια... αυτά τα δύο βιβλία που κυκλοφορούν και στα ελληνικά. Ε, το ένα περιέχει ιδιαίτερα μαχητικά κείμενα. Ας πούμε, ένα κείμενο που θυμάμαι πάρα πολύ καλά... είναι ε, απέναντι στους ε, Ισλαμιστές, στους Φονταμεταλιστές που είχατε γράψει. Και το ένα άλλο περιέχει μαρτυρίες γυναικών από το, από το Μαρόκο. Νομίζω ότι αν προσπαθούσαμε να συνδέσουμε... Όλα αυτά τα πράγματα, τα μισθωρήματα, τη δουλειά σα στη δημοσιογραφική, αλλά και την πανδημία, με μία μόνο λέξη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αυτή η λέξη θα ήταν το σώμα. Τι λέτε, Ναι, βεβαίω. Για μένα, το σώμα είναι στην καρδιά των πάντων. Είναι η αιμονή μου και σε πολιτικό επίπεδο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι καταρχά είμαστε ένα σώμα και είμαστε ευάλωτοι, εύθραστοι και θνητοί και μέσα από αυτό το σώμα επίσης βρισκόμαστε εδώ και μπορούμε να επιβληθούμε, πάμε στο δρόμο, διαμαρτυρόμαστε μέσα από το σώμα ανακαλύπτουμε τις μεγαλύτερες συγκινήσεις, τις μεγαλύτερες απολαύσεις της ζωής και όταν είμαστε γυναίκες το σώμα είναι ένας χώρος που πρέπει να προσπαθήσουμε να απελευθερώσουμε από όσου θέλουν να κυριαρχήσουν πάνω του και να, αυτοί που θέλουν να αποφασίσουν για, για εμά, αν θα έχουμε παιδιά ή όχι. Το ζήτημα του σώματο είναι θεμελιώδε. Και, και όπως το λέτε πολύ σωστά το είδαμε με την πανδημία που μας χτύπησε όλους είμαστε μόνο ένα σώμα είμαστε, δεν είμαστε τίποτα άλλο και έχοντας αυτό το σώμα το εύθραστο είμαστε εκπληκτικοί η ανθρωπότητά μας είναι και εύθραστη και καταπληκτική χάρη σε αυτό το σώμα που μάχεται, που είναι αξιοπρεπές και που προβάλλει την υπερηφάνειά του το ζήτημα λοιπόν του σώματος στο δημόσιο χώρο είναι ε, άκρο σημαντική για μένα, ιδιαίτερα στις χώρες όπως το Μαρόκο όπου η, η παρουσία της γυναίκας στον δημόσιο χώρο παραμένει ένα πολύπλοκο ζήτημα. Σώμα, γυναίκα, μοιράει κάποια στιγμή σκεφτόμαστε την έννοια του φεμινισμού σήμερα, κυρία Σλιμανή, η οποία τα τελευταία χρόνια από διαφορετικές πλευρές έχει έρθει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Ε, το ερώτημα προς εσάς ε, είναι αν είστε φεμινίστρια το οποίο είναι, είναι αναμενόμενο ερώτημα αλλά το, το βασικό είναι πως αντιλαμβάνεστε εσείς μια συγγραφέα, μια γυναίκα που ζει στο 2020 το περιεχόμενο αυτού του όρου σήμερα τι περιεχόμενο το αποδίδετε εσείς δηλαδή Εγώ είμαι φεμινίστρια από 4 ετών. Από τότε που έμαθα να ομιλώ είμαι, είμαι πάντοτε φεμινίστρια, ε, μισούσα πάντοτε τις αδικίες από παιδί και όσο θα υπάρχει ακόμα μια γυναίκα που θα υφίσταται την αδικία θα είμαι φεμινίστρια όπως είμαι αντιρατσίστρια και μάχομαι κατά του αντισημιτισμού και κατά των ανισο... κοινωνικών ανισοτήτων για μένα είναι κάτι το προφανές ε, το περιεχόμενο που δίνω στον φεμινισμό είναι ε, οικουμενικό το να μάχομαι κατά των ανισοτήτων και κατά κάθε μορφή ανισότητα είναι να μην δεχόμαστε ότι ένας, ένας άνθρωπο που δέχει, γεννήθηκε με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει θα δει και ούτε λιγότερα πράγματα και θα υφίσταται διακρίσεις. Ο φεμινισμός για μένα δεν είναι ούτε πόλεμο ούτε εκδίκηση, δεν πρόκειται καθόλου να, να αναγκάσουμε τους άντρες να πληρώσουν για την ε, κυριαρχία που έχουμε υποστεί ε, σήμερα. Πολιτιστικά υπάρχει μια συνολική συνδυτοποίηση ε, σχετικά με αυτό που έχουν υποστεί οι γυναίκες ανά τους αιώνες, αλλά ε, οι γυναίκες δεν ήταν μόνο... Δεν ήταν υπο, υπο, υποτακτικέ μόνο, σε άλλα έκαναν εκπληκτικά πράγματα, ανώνυμε γυναίκε. Δεν πρέπει να τι εντάσσουμε όλε σε μια κατάσταση αιώνια υποταγή. Οι γυναίκε σε πολύ σκληρέ συνθήκε πέτυχαν να επιβάλλουν πράγματα και την, ιδιαίτερα την αξιοπρέπειά τους και θέλω να σας πω ότι είμαι φεμινίστρια γιατί λατρεύω του άντρες. Αγαπούσα πολύ τον πατέρα μου, τον γιο μου, αγάπησα πολλούς άντρες στη ζωή μου και είμαι φεμινίστρια γιατί θέλω να μπορώ να ζήσω με τους άντρες σε έναν κόσμο όπου δεν θα υποχρεούμε να είμαι σε πόλεμο μαζί τους. Θα ήθελα να ζω σε έναν κόσμο και ιδιαίτερα ο γιο μου να ζήσει σε έναν κόσμο όπου δεν θα τρομάζει μια γυναίκα όταν θα περπατάει στο δρόμο και να πρέπει να αισθάνεται ισότιμος με μια γυναίκα. Θα είμαστε πολύ πιο ευτυχείς θα κάνουμε καλύτερα έρωτα και θα ζούμε σε μια κοινωνία πιο δίκαιη όπου δεν θα φοβόμαστε οι μεν τους δε. Πάρα πολύ ωραία η απάντηση της Λέλας Λιμανή, η τελευταία κυρίως, η τελευταία κυρίως. Ε, γιατί ξέρετε κυρία Λιμανή ζούμε σε μια παράξενη εποχή όπου μπορεί να κυκλοφορούν και βιβλία με τίτλο, σας λέω ένα παράδειγμα, μισό τους άντρε. Κάποιο πρέπει να μισεί κάποιον οπωσδήποτε. <laughs> Ε, το γνωρίζω. Είμαι σίγουρο ότι ξέρετε που αναφέρομαι. Ε, θέλω όμω να έρθω και σε κάτι άλλο. Σε κάτι σημαντικό για την συγγραφική σα πορεία και συνέχεια. Ε, τον το περασμένο Μάρτιο κυκλοφόρησε στη Γαλλία, πάλι ε, από τι εκδοχέ Γκαλιμάρ, το νέο σα μυθιστόρημα που έχει τίτλο στα γαλλικά Le Pays des Autres. Στα ελληνικά, η χώρα των άλλων μεταφράζει το τίτλο, ε, να πω ότι θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά. Οι Έλληνε αναγνώστε θα έχουν την ευκαιρία να το διαβάσουν την άνοιξη του 2021 από τι εκδόσει Μετέχμιο. Έχω την αίσθηση, κυρία Σλιμανή, ότι ε, το τρίτο σα μυθιστόρημα, θεματικά τουλάχιστον, μοιάζει με ένα είδο ανταπόκριση από πλευρά σα σε κάτι που ήδη περιμέναμε από εσά. Είναι ένα μυθιστόρημα στο οποίο έχετε εμπνευστεί από την οικογένειά σας ε, από τη διπλή καταγωγή σας, αν θέλετε, αυτή τη πλούσια καταγωγή. Ε, θέλω να μου πείτε δυο λόγια γι' αυτό, γιατί, όπως κατάλαβα, είναι το πρώτο μέρος μιας τριλογίας. Ναι, σωστά, σωστά. Είναι ένα μυθιστόρημα, όπου εμπνεύστηκα από την ιστορία... Το των γονιών της μητέρας μου η γιαγιά μου ήταν αλσατή και ο παππούς μου ήταν ένας στρατιώτης του επικιοκρατικού στρατού και απελευθέρωσε το χωριό της Αλσαντίας όπου ζούσε η γιαγιά μου μια μεγάλη γυναίκα με ξανθιά και ο παππούς μου έτσι με, με σγουρά μαλλιά και μαυριδερός και ερωτεύτηκαν πολύ και η γιαγιά μου αποφάσισε να τον ακολουθήσει το 1945 στο Μαρόκο, μια νεαρά γυναίκα λοιπόν, 20 χρονών, αλσατιατή που φτάνει στο Μαρόκο ε, με τον άντρα τη που βρισκόταν κάτω από το γαλλικό προτεκτοράτο και ε, οι, οι Γάλλοι και οι Αυτόχθονες όλοι κοτσομπόλευαν και αυτή η γυναίκα λοιπόν απορρίπτεται από αυτή την απικιοκρατική κοινωνία και εκείνο, ο Μαροκινός μόλις φτάνει η γυναίκα του στη χώρα του συνειδητοποιεί ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και ότι αισθάνεται λίγο άβολα εξαιτία αυτή τη γυναίκα με μια συμπεριφορά που δεν του αρέσει πολύ. Εγκαθίστανται στην Μεκνέ, μια μεγάλη ιστορική πόλη, και θα ζήσουν έτσι μια δύσκολη ζωή αγροτική, όπου όλα πρέπει να τα ξεκινήσουν από το τίποτα, πάνω σε ένα άγωνο άγωνη γη που θα πρέπει να. να, να βγάλουν τις πέτρες και είναι η ιστορία λοιπόν των παιδιών τους που είναι μηγάδες είτε ούτε εντελώ Μαροκινοί ούτε εντελώ Γάλλοι και η τριλογία θα παρακολουθήσει λοιπόν τρεις γενιές των παππούδων, των γονιών και στο τέλος τη δικιά μου τη γενιά. Οι ερωτήματα μου έρχονται πάρα πολύ άμεσα μετά από αυτά που σας άκουσα να λέτε κυρία Σλουμανή. Το ένα είναι εάν μια συγγραφέα όπω εσεί ε, με συγχωρείτε, ξέχασα το μικρόφωνο, συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, το, αυτό που ήθελα να ρωτήσω, δύο ερωτήματα θέλω να κάνω, κυρία Σλιμανή, σε σχέση με αυτά που είπατε. Το πρώτο είναι, ε, εάν μια συγγραφέα, όταν καλείται να γράψει για ανθρώπου που γνωρίζει, για ανθρώπου τη οικογένειά τη, λειτουργεί διαφορετικά απέναντι στους άλλους χαρακτήρες που είναι προϊόντα μόνο της φαντασίας της ενδεχομένως. Εμπιέ, πάω βρεμό. Όχι, όχι ακριβώς. Ο, ο παππού μου και η γιαγιά μου ήταν ήδη κάποιοι κα... Κάτι σαν ήρωε μυθιστομήνα ε, για ε, μένα. Ε, Βεβαίω, η γιαγιά μου μου άρεσε να περνάω χρόνο μαζί τη, μου έφτιαχνε να φάω. Υ, υπήρχε, ήταν η γιαγιά μου και υπήρχε και ο χαρακτήρα τη, γιατί μου μιλούσε για την ε, νεανική τη ηλικία, μου έλεγε και πολλά ψέματα ε, και εμφανιζόταν σαν μια ηρωίδα. Και εγώ ήξερα ότι υπερέβαλε λίγο. Ο παππού μου μα έλεγε για τα δραγανθήματά του ω στρατιώτη και ήξερα ότι μεγάλο μέρο δεν ήταν αληθινό. Στην οικογένειά μου ήταν όλοι έτσι, έλεγαν ψέματα και έλεγαν ιστορίε λίγο και κάποιε μυθολογίε. Και ο καθένα έκανε προσπίρτο ότι το πιστεύει. Οπότε έχουμε το δικαίωμα να είμαστε και άνθρωποι και οι χαρακτήρε βιβλίο. Και νομίζω αυτό είναι η αγάπη, αυτό είναι η οικογένεια. Όταν αφήνουμε του άλλου να, να, μην είναι μόνο ο εαυτό του, αυτοί που είναι στη ζωή, και να του δώσουμε το δικαίωμα λίγο να, να ψεύδονται και να επινοούνται ω χαρακτήρε. Θέλω να περάσω κάτι άλλο, περνάω κατευθείαν στο άλλο, διότι το δεύτερο ερώτημα μου το απαντήσετε ήδη, που είχα κατά νου, κυρία Χλιμανή. το 2017, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, σα κατέστησε, θα έλεγα, προσωπική του Μισό λεπτό, γιατί λέει έχει σκοτεινιάσει και πρέπει να ανάψω το φως. Μισό λεπτό. Αυτό είναι το υπέροχο των πραγματικών συζητήσεων. Επανήλθε η Λιλά Σλιμπανή. Έλεγα μόλι η Λιλά ότι είναι υπέροχο που συμβαίνουν αυτά τα πρόοπτα σε ζωντανέ συνδέσει. Και προχωρώ στην ερώτηση. Η ερώτηση ήταν ο, αφορά την. Ε, αφορά, αφο, αφορά αυτό που συνέβη το 2017. Ε, όταν ο πρόεδρο τη Γαλλική Δημοκρατία, ο ε. Μακρόν, ε, σα κατέστησε ας πούμε, προσωπική του αντιπρόσωπο στο Διεθνή Οργανισμό για τη Γαλλοφωνία. Ε, αναρωτιέμαι τι σημαίνει για εσά αυτό, εν, κατά πρώτον, και κατά δεύτερον, τι ακριβώ δουλειά κάνατε όλο αυτό το διάστημα, κυρία Σλιμάνι, σε αυτόν τον οργανισμό, με αυτή τη θέση. για μένα αυτό αντιπροσώπευε κάτι το σημαντικό γιατί έρχομαι όπως το έλεγα από μια παλιά πικία και έρχομαι, έχω καταγωγή και γαλλική και μαροκινή μιλούσα γαλλικά με τους γονείς μου όταν ήμουν μικρή ενώ η επίσημη γλώσσα ήταν τα αραβικά και έζησα πάντοτε με αυτή τη γαλλική, βίωσα πάντοτε αυτή τη γαλλική γλώσσα με πολύ αγάπη, με μεγάλο πάθος για αυτή τη γλώσσα που είναι πολύ όμορφη και πολύ πλούσια, αλλά και ταυτόχρονα είχα και μια, έτσι, ένα θυμό που δεν μιλούσα τόσο καλά τα αραβικά και είχα έτσι, μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με την γαλλική γλώσσα και όταν ο Εμμανουέλ Μακρόν μου πρότεινε αυτό, Θεώρησα ότι ήταν ένας τρόπος για μένα να αποδεχτώ επιτέλους αυτό που ήμουν και να μπορώ να πω απέναντι σε όλους οι συντηρητικοί στη χώρα μας που λένε ότι πρέπει να μιλάμε μόνο αραβικά και να διαβάζουμε το κοράνι στα αραβικά και αυτή είναι η κουλτούρα μας και ότι είναι ξένο δεν είναι καλό. Και να πω επίσης σε όσους στη Γαλλία, στα, στην άκρα αριστερά που λένε ότι ε, άτομα σαν και εμένα είναι πουλημένοι στη Δύση... ...και αυτός ήταν ένας τρόπος μου να τους πω ότι δεν με ενδιαφέρει όλο αυτό και ότι αυτή η, γλ, η γαλλική γλώσσα είναι η γλώσσα μου... ...δεν είμαι προδότρια, δεν είμαι πουλημένη, μου αρέσει αυτή η γλώσσα, την αγαπώ, είναι, είναι, έχει ποικιλομορφία, είναι φτιαγμένη από πολύ όμορφα πράγματα και πολύ άσχημα υπάρχει και αίμα, υπάρχει κυρίως το γεγονός ότι αυτό κερδίσαμε εμείς μετά από τους πολέμους και αντί να Κοιτάζουμε το παρελθόν και να, το, να θεωρούμαστε πάντοτε θύματα. Εγώ θεωρώ ότι αντιθέτω αυτή η γλώσσα μα ανήκει σήμερα, ανήκει σε άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο, μπορούμε να την μεταμορφώσουμε, έχει, έχει μεταμορφωθεί στη συνάντησή τη με διάφορου πληθυσμού και ήθελα να ε, προστα... υπερασπιστώ αυτή την εκδοχή αυτή τη γλώσσα, την κοσμοπολιτική τη διάσταση έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, κυρία Σλιμανί. το, το πώ μετασχηματίζεται η σύγχρονη γαλλική λογοτεχνία, θα λέγαμε, ε, από συγγραφεί που τον οποίο τα βιβλία όλο και περισσότερο πυκνώνουν στα γαλλικά βιβλιοπολία, συγγραφεί που γράφουν στα γαλλικά, αλλά έρχονται από χώρε από τι πρώτε απικίε, είτε από το Μαγκρέμπ, είτε από την Κεντρική Αφρική επίση, είτε ακόμα και, από την, ακόμα από την Ανατολική Ασία. Ε, σε μια πολύ γενική θεώρηση θα ήθελα να μου πείτε τι την εμπλουτίζει, εμπλουτίζει αυτό που λέμε γαλλική εμπειρία το, το έργο όλων αυτών των συγγραφέων που κατά είναι και νεαροί όπως εσείς βεβαίως και την εμπλουτίζει και νομίζω ότι ε, 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 εμπλουτίζει τη γαλλική γλώσσα και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ε, κερδίζει νέους ρυθμούς, νέ, νέους ήχους, έναν νέο τρόπο γραφής ε, και εμπλουτίζει επίσης ε, τε, τα ερωτήματα που μπορεί να έχουμε σχετικά με την ταυτότητα. Ο Αλμπερ Καμιού έλεγε «Η πατρίδα μου είναι γαλλική γλώσσα» και επαναλαμβάνουμε συχνά αυτή τη φράση χωρίς να την κατανοούμε πολύ καλά όταν είναι δύσκολο να έχει κανείς μια ταυτότητα νομίζω ότι δεν έχουμε μία ταυτότητα και εγώ δεν πιστεύω καν στην έννοια της ταυτότητας αν με ρωτήσετε τι είμαι δεν θα ξέρω να σας απαντήσω ε, αλλά θα σας πω, έχω μία πατρίδα και είναι η γαλλική γλώσσα και είναι εκεί που κατοικώ. Εκεί που έχω τις πρώτες μου αναμνήσεις ως παιδί, τις πρώτες μου συγκινήσεις... τις πρώτες μου αγάπες, τους πρώτες μου φόβους... έγιναν με τα, μέσω των βιβλίων και μέσω της γλώσσας... οι, οι πεπιθύσεις μου, οι πολιτικές οι μάχε μου... και είναι ένας χώρος όπου μπορούμε να συμβιώσουμε έστω και διαφορετικοί. Είναι ένας χώρος όπου... Ε, καλούμαστε να ε, είμαστε πάντοτε σε διάλογο, σε συζήτηση και δεν, ε, δεν θα υπάρχει περιφρόνηση και σιωπή αν ε, 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 ερχ, ερχόμαστε πάντοτε στις λέξεις παραμένουμε πάντα σε μια σχέση με τον άλλο αν μιλάμε, αν ιδίως προσπαθούμε να ακούσουμε τον άλλο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να κατοικεί κανείς σε αυτή τη χώρα που ονομάζεται γαλλική γλώσσα Κυρία Σλιμανή, τώρα θα περάσουμε στο κοινό, στους, στις φίλες και στους φίλους που μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο, παρακολουθούν εσάς από τη Γαλλία και μας από το Γαλλικό Ινστιτούτο. Ε, επομένως θα ακούσετε ερωτήσεις ε, που έχουν να κάνουν προς εσάς και περιμένουν τις απαντήσεις σας. Μπορούμε να ακούσουμε την, ναι. την πρώτη ερώτηση για την κυρία Σλουμάνη. Nous avions une première μια πρώτη ερώτηση από την Σταλίν Ρουντόν, αλλά που απαντήθηκε στη διάρκεια της συζήτησης, ε, αν παραμένετε πάντα στην ε, οργάνωση τη Γαλλοφωνία και θα περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Θα την πω στα ελληνικά. Από τον φίλο μας τον Νίκ Κιαδάρη, ο οποίος σας ευχαριστεί για την παρουσία σας εδώ απόψε και ρωτάει. Ε, ποια ποια η θέση του γαλλικού μυθιστορήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020. Η μίξη της αραβογαλλικής παράδοσης σήμερα μπορεί να δώσει μια ενδυνάμωση Συγγνώμη. Μια ενδυνάμωση, μια, εμπειρία, μια νέα εμπειρία και διάσταση ε, στην γαλλική λογοτεχνία. Mais je crois que νομίζω ότι η λογοτεχνία εμπλουτίζεται από τα πάντα. Δυστυχώς, ο αραβικός κόσμος είναι ένα έδαφος όπου ο τομέα των εκδόσεων βιώνει μια μακτική κρίση εδώ και 20 χρόνια. Όταν σκεφτόμαστε πολύ όπω το Κάιρο, τη Δαμασκό ή τη Βηρητό, στη δεκαετία του 20, οι εκδόσει στο Κάιρο, στη Δαμασκό ήταν πολύ Σημαντικότερε από τι άλλε ευρωπαϊκέ πόλει. Δυστυχώ σήμερα σε αυτές τι χώρες γίνονται πολύ λίγε εκδόσει και είναι πολύ ανησυχητικό και το μυθιστόρημα έχει περιορισμένη θέση και εύχομαι με όλη μου την καρδιά ότι θα θα ξαναυπάρξει μια ανάπτυξη του αραβικού με μυθιστορήματος γιατί ο αραβικός κόσμος έχει πολλές ιστορίες να μας αφηγηθεί η αραβική γλώσσα είναι εκπληκτική με μια πολύ μεγάλη ποιητικότητα και ελπίζω ότι θα ξαναβρεί τη θέση της δεν θέλω να δώσω έτσι αρνητική εικόνα υπάρχουν ακόμα πολύ σημαντικοί άραβες αρα... συγγραφείς ε, σκέφτομαι στην Αίγυπτο, την Αίγυπτο, την Αλγερία και σε όλο, ολόκληρο τον αραβικό κόσμο. Αλλά θα, θα, ήταν πολύ καλό να στηρίζονται από τις κυβερνήσεις τους και να μην υποχρεούνται να περνάνε μέσω από τις ξένες χώρες και τις ευρωπαϊκές για να ζήσουν κάνοντας αυτό το επάγγελμα. Η Όλγα Γκέο στο Twitter μας Διάβασα το βιβλίο σα Sex et Monson, La vie sexuelle au Maroc. Ποια ήταν η ανταπόκριση που δεχτήκατε μετά τη δημοσίευση του βιβλίου σα στο Μαρόκο και στη Γαλλία, Στο Μαρόκο. Ήταν ανάμεικτη η αντίδραση. Ο κόσμος έλεγε «Ναι, όλα αυτά τα γνωρίζουμε, τι όφελος έχει να τα λέμε» και ένα μέρος του κόσμου δεν ήταν πολύ ευχαριστημένη που έγραφα ένα βιβλίο και έλεγα όλα αυτά για το Μαρόκο στα ξένα μίδια γιατί θεωρούσαν ότι έδινε μια αρνητική εικόνα της χώρας αλλά η αντίδραση η καλύτερη ήρθε από τους νέους και από τις γυναίκες και ήταν πολύ ενθουσιώδης και έλαβα εκπληκτικά μηνύματα, με ευχαριστούσαν και μου έλεγαν αυτό ακριβώς αισθάνομαι, αυτό ακριβώς έχω βιώσει και έλαβα μια απίστευτη στήριξη από όλους αυτούς τους ανθρώπους και βεβαίως έλαβα και κριτικές αναμενόμενες. Στη Γαλλία θα έλεγα ότι ή, ήταν λίγο έκπληκτοι οι άνθρωποι δεν περίμεναν ότι αυτό ισχύει στο Μαρόκο πολλοί πηγαίνουν στο Μαρόκο να περάσουν τις διακοπές τους είναι μια χώρα που γνωρίζουν αλλά πολλοί δεν ε, ε, συνειδητοποιούν ποια είναι η κατάσταση ε, σε σχέση με τα, τα, το δικαίωμα στα, σε σεξουαλικά ζητήματα ε, και ε, και ακόμα τότε λένε ακόμα και η Λελά Σλιμανί λέει ότι είναι άτομα έτσι βία, καταστροφικά και αυτά πρέπει να προσέχουμε λίγο αλλά αυτές είναι οι συνηθισμένες κριτικές. Η Νικολέτα Αλ από την Αθήνα αν είχατε την ευκαιρία να δείτε Κυρία Σλίμανη, αν είχατε τη δυνατότητα να μιλήσετε με τη Σιμών Ντεμποβουάρ για τον φεμινισμό, τι θα τη λέγατε, έφτασε επιτέλου πέτυχε τον σκοπό τη, τι, τι λέτε. Δεν ξέρω αν θα μιλούσα για τον φεμινισμό, θα τη έκανα ερωτήσεις για την ζωή της, ε, για την προσωπική της ζωή, για την σχέση της με τον Σάρτρα και με τους άντρες και τις γυναίκες που αγάπησε... Με, σχετικά με την ικανοποίηση που δέχτηκε να αφιερώσει τη ζωή της στη λογοτεχνία... και αν μπορούσαμε να πάμε πίσω στον χρόνο... θα αντιρωτούσα τι σκέφτεται για την εποχή μας, για τη γενιά μου... αν θεωρεί ότι έχουμε μπει στο σωστό δρόμο... και ότι χρησιμοποιούμε τα σωστά όπλα για να πολεμήσουμε... Ναι, θα τι έκανα όλε αυτέ τι ερωτήσει και νομίζω ότι η Σιμών Ντεμποβουάρ είχε συνειδητοποιήσει ότι ήταν στην αρχή αυτή τη μάχη και ότι έπρεπε πολλά πράγματα ακόμα να γίνουν και αυτό εξηγεί στο έργο τη το δεύτερο φύλλο και αυτή η ανισότητα ανάμεσα στου άντρε και στι γυναίκε εκείνη όταν γράφει αυτό το έργο διαβάζει έργα πολιτικής, οικονομίας, ιστορίας, γιατρικής, κοινωνιολογίας ε, σε όλους τους τομείς αυτό το ζήτημα της ανισότητας ανδρών γυναικών είχε επιπτώσεις και χρειάστηκαν να αποδομηθούν αιώνες και θα αντιρωτούσα λοιπόν τι σκέφτεται για μας σήμερα και μια τελευταία ερώτηση από την φίλη Όλγα στο Twitter, η οποία ρωτάει «Πιστεύετε πως η εμπορευματοποίηση του φεμινισμού έχει βλάψει ή βοηθήσει το κίνημα» Δεν ξέρω αν έβλαψε το κίνημα, αλλά ε, από κάποιες απόψεις εμένα με εκνευρίζει λίγο γιατί το να, ο φεμινισμός να γίνει έτσι ένα brand name και να και το βρίσκω λίγο έτσι ενοχλητικό γιατί ο φεμινισμός πρέπει να είναι κάτι το συνολικό και πρέπει να αμφισβητεί αυτό το καπιταλισμό τον καταναλωτισμό την επιθυμία να έχουμε όλο και περισσότερα και τον καπιταλισμό που βασίζεται στην βία στην κυριαρχία ε, αν ο φεμινισμός ο ίδιος απορροφάται μέσα από αυτό το σύστημα και και αυτό που υποστηρίζει αυτός ο φεμινισμός έτσι είναι λίγο έτσι χιδαίο και το να, το να λέμε ότι η γυναίκα πρέπει να είναι δυνατή είναι λίγο μια καρικατούρα να, και γίνεται λίγο κάτι σαν άντρας αυτός ο φεμινισμός δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα δεν, δεν ξέρω αν βλάπτει ίσως τις νέες γενιές αλλά νομίζω είναι κάπως τεχνητό Και μια τελευταία ερώτηση που προλάβε και έφτασε στα τελευταία δύο λεπτά από την Πούλη Γιούλια, η οποία γράφει και ρωτάει. Μετά την Αραβική Άνοιξη, πώ μπορούμε να φανταστούμε τη θέση τη γυναίκα. Υπήρξε κάποια αλλαγή στην καθημερινή ζωή, Υπάρχει ακόμα κατά τη γνώμη σα ελπίδα για ισότητα των δύο φίλων σε, αραβόφωνε χώρε. Ο <Τι> Υπάρχει πάντοτε ελπίδα βεβαίως. Παν... Δεν βλέπω γιατί δεν θα υπάρχει ελπίδα σε μια περιοχή του κόσμου. Υπάρχει παντού ελπίδα για όλους. Ναι, άλλαξε την ζωή των γυναικών. Οι γυναίκες ήταν παρούσες σε αυτή την επανάσταση, βγήκαν στο δρόμο, έδωσαν την αποψή τους, έστω και αν υπήρξε μια υποχώρηση μετά, τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ Ίδια. και έστω και αν είναι ακόμα δύσκολα σήμερα στον αραβικό κόσμο οι γυναίκες εργάζονται συντηρούν τις οικογένειές τους είναι εργοδότριες, είναι δημοσιογράφοι στην τηλεόραση είναι... οι γυναίκες είναι παρούσες υπάρχουν, έχουν τη θέση τους μάχονται σε δύσκολες συνθήκες γιατί υφίστανται πολύ έντονε κοινωνικέ πιέσει και πρέπει να πληρούν κάποιε κανόνε ό,τι αφορά το γάμο, τα παιδιά, τον τρόπο να μιλούν, να χαιρετούν, να συμπεριφέρονται. Αλλά αυτό δεν τη. Συνεχίζουν παρόλα αυτά να έχουν όλο και περισσότερα δικαιώματα και έχω όχι μόνο ελπίδα αλλά μέρη στην εμπιστοσύνη σε αυτές τις γυναίκες που είναι εκπληκτικές και μάχονται για να αποκτήσουν περισσότερα δικαιώματα. Λοιπόν, απάντησε σε πάρα πολλά ζητήματα η Λεϊλά Σλιμανή στις φίλες και στους φίλους που μας παρακολουθούν. Η τελευταία ερώτηση είναι ε, πάνω μου, Λεϊλά Σλιμανή, και είναι λίγο πιο ανώδυνη από τι προηγούμενε. Ε, πιάναμε από μια λεπτομέρεια στο, στο γλυκό τραγούδι ε, το ζευγάρι, η, η Myriam και ο Πολ σε αυτό το βιβλίο κάποια στιγμή μέσα στην αφήγηση κάνουν διακοπές στη Σύφνο ε, είναι μια ευκαιρία να ρωτήσω εσάς πώς συνδέεστε με την Ελλάδα διακοπές υποθέτω ίσως ναι ακριβώς έχω έρθει διακοπές στην Ελλάδα έχω πάει πολλές φορές στη Σύφνο και την τελευταία φορά Πήγα, ε, είχα φέρει το, το βιβλίο μου μεταφρασμένο στα, ε, στην οικογένεια στην οποία πηγαίνω και μένω ε, και ήταν πολύ συγκινητικό που μπορούσαν να διαβάσουν αυτά που έγραφα για το νησί και θα σας πω κάτι, ε, θα το πω με όσο περισσότερη ειλικρίνεια γίνεται, για μένα η Ελλάδα είναι η ομορφότερη χώρα του κόσμου. Δεν αισθάνθηκα ε, ποτέ ένα τέτοιο αίσθημα πληρότητα και χάρη απέναντι στα τοπία που είδα σε αυτή τη χώρα. Και ε, 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 μερικές φορές μερικέ φορέ έτσι ε, ε, πιστεύω και κάποια πράγματα λίγο μυστικιστικά, και ίσω να έχω ζήσει εκεί πριν από εκατοντάδε χρόνια και υπάρχουν πράγματα που με συνδέουν με αυτή τη χώρα. σω απλά είμαι μια, μια μεσο. Έρχομαι και εγώ από τη Μεσόγειο ε, έρχομαι από την ίδια θάλασσα ε, και τρώμε τα ίδια πράγματα περίπου και βλέπουμε ίσω τα ίδια, ίδια ηλιοβασιλέματα και υπάρχει κάτι που μου επιτρέπει ε, να επιστρέψω στη χώρα της παιδικής μου ηλικίας ε, όταν βρίσκομαι στην Ελλάδα και είναι μια χώρα που μου προσφέρει πολύ μεγάλες κινήσεις. Στο σημείο αυτό ε, φτάσαμε στο τέλος θα ήθελα εκ μέρου όλων εδώ στο Γαλλικό Ινστιτούτο και των ανθρώπων που μα παρακολούθησαν να σα ευχαριστήσω πολύ, λέει, Limani, για την παρουσία σα σήμερα το βράδυ σε αυτή την εκδήλωση. Ε, ευχόμαστε να είστε υγιείς πάντα και να συνεχίσετε να γράφετε τα ωραία πράγματα που γράφετε. Merci would... Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ σας εύχομαι υγεία και όλα να Πάνε καλά στο επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε.